Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek GR της σας και σήμερα θα ανοίξουμε ε, κάτι που μου ήρθε χτες. Το, βασικά το παρέλαβα χτες το πρωί. Είναι το Samsung Galaxy S23 Ultra. Το παρήγγειλα εγώ. Ουσιαστικά είναι για μία φίλη. Είναι το χρώμα Lavender και το τονίζω έτσι γιατί μου το έλεγε συνέχεια. Θέλω το lavender. Θέλω το lavender. Σα δείχνω παράλληλα και τη συσκευασία. Είναι εντελώ iPhone η συσκευασία συγκεκριμένη. Από εδώ πέρα γράφει Galaxy S23 Ultra. Από πάνω έχει το χρώμα το lavender που είναι το, το κινητό. Από το πλάι εδώ γράφει Samsung. Από πίσω έχει όλα τα απαραίτητα. Αυτοκόλλητα τα πάντα πάμε να το ανοίξουμε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησει για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Ανοίγοντα λοιπόν την συσκευασία, το πρώτο πράγμα το οποίο αντικρίζουμε και συναντάμε είναι η συσκευή η οποία είναι ανάποδα, δηλαδή ερχόμαστε σε επαφή με τις κάμερες. Από την άλλη πλευρά στο κουτί, στο καπάκι έχουμε ε, τα φυλάδια τα οποία ανοίγοντα τα, αν το δείτε μέσα, έχουν μόνο το πινάκι με το οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε και να αφαιρέσουμε την κάρτα από το κινητό. Όπως επίσης αν το δείτε έχουν μέσα και ένα καλώδιο φόρτισης. Το καλώδιο το βλέπετε και εδώ πέρα, σας το δείχνω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο είναι USB-C σε, σε USB-C, ενώ συνεχίζοντας με το κινητό το τραβάμε από το κάτω που έχει για να μπορούμε να το σηκώσουμε. Αφαιρούμε το από πάνω το μαύρο και βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, χρώμα, δεν είναι πολύ έντονο. Ενώ αν το δούμε και γύρω γύρω είναι μεταλλικό, από κάτω βλέπουμε ότι έχουμε το, το πενάκι το οποίο μπορούμε να το πατήσουμε για να βγει. Βγάζοντάς το βλέπουμε ότι επάνω έχει ένα κουμπί, όπως επίσης πρέπει να έχει και κάποιους αισθητήρε, δεν είμαι σίγουρος ενώ βλέπουμε ότι από κάτω έχει τις απαραίτητες τρύπες που είναι η μικρόφωνα, το USB-C, την υποδοχή και την κάρτα και από πάνω έχει απλά μια τρύπα που είναι το μικρόφωνο. Αυτό λοιπόν είναι το Samsung Galaxy S23 Ultra, είναι ένα κινητό το οποίο η αλήθεια είναι ότι εμένα με τρόμαξε ε, όταν το άνοιξα γιατί για να καταλάβετε το πήρα χτες το πρωί στα χέρια μου αλλά λόγω του ότι είχα δουλειά και δεν προλάβαινα να ασχοληθώ γιατί ήθελα να το κάνω και unboxing το άνοιξα το βράδυ και το βράδυ που το άνοιξα τρόμαξα και σκεφτόμουν και έλεγα ότι δεν παίζει να συμβαίνει αυτό το πράγμα και πάμε να σας εξηγήσω τώρα ακριβώς τι έχει γίνει και γιατί τρόμαξα για να μπορέσουμε να το προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Αν το δείτε εδώ πέρα και από την πάνω πλευρά και από την κάτω, όπως επίσης και από τα πλαϊνά. Δείτε εδώ αυτό το πέρα το σημείο που σας δείχνω με το δάχτυλο, όπως επίσης και από εδώ, αν το δείτε, φαίνονται κάποια σημαδάκια. Αντίστοιχα έχει και από εδώ, να φαίνονται εδώ, φαίνονται επίσης εδώ πέρα και έχει και από εδώ. Το κινητό λοιπόν από το πλάι, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, να δείτε και αυτά εδώ πέρα, από το πλάι έχει αυτοκόλλητα και από πάνω και από κάτω. Όλη δηλαδή, αυτήν εδώ πέρα η πλευρά που είναι το μέταλλο, όλο περιμετρικά έχει αυτοκόλλητο. Σα το έχω ξεκολλήσει εγώ εδώ πέρα για να το δείτε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι αυτοκόλλητο. Αυτό προστατεύει το κινητό, προστατεύει τα πλαϊνά του, το μεταλλικό του σκελετό από το να γρατσουνηθεί. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, εγώ ακόμα το έχω κλειστό. Δεν έχω πειράξει τίποτα, δεν έχω σηκώσει τίποτα. Άρα λοιπόν να έχετε στο νου σα, γιατί εμένα με τρόμαξε πάρα πολύ, το συγκεκριμένο το κινητό στα πλαϊνά και από πάνω και από κάτω έχει αυτοκόλλητα, ούτω ώστε εάν και εφόσον γρατσουνιστεί μέσα από το κουτί, να μπορεί αυτό να το βγάλετε και να είναι καινούριο. Όπω δηλαδή πρέπει να είναι χωρί να το έχει πειράξει κάποιο. Αφού λοιπόν έχουμε διώξει αυτό το άγχο από πάνω μα, για να σα πω την αλήθεια. Οπότε τουλάχιστον εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Επειδή κάθισα και σκέφτηκα και λέω, ολόκληρη η εταιρεία δεν μπορούσε να, να, σκεφτεί μια καλύτερη συσκευασία για να μπορέσει το κινητό να ταξιδέψει, να πάει εκεί που πρέπει να πάει στα καταστήματα και να το παραλάβουν αυτοί που το έχουν αγοράσει χωρί να γρατσονιστεί. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μια εταιρεία θα βάλει αυτοκόλλητα. Τέλο πάντων. Δεν έχει να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το Samsung Galaxy S23 Ultra. Είναι ένα κινητό το οποίο έχει μέσα τον ολοκέντρο για επεξεργαστή της Snapdragon, τον 8 Gen 2 Mobile, ο οποίος είναι made for Galaxy, είναι platform for Galaxy, κάπως έτσι λέγεται. Και νομίζω ότι η διαφορά του είναι ότι σε σχέση με τον κανονικό των Snapdragon Gen 2, το συγκεκριμένο είναι overclocked, άρα έχει λίγο μεγαλύτερες Συγνότητες. Από εκεί και πέρα σας το δείχνω εδώ πέρα ξανά για να το βλέπετε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του μιλάμε για ένα κινητό το οποίο σε χιλιοστά έχει μέγεθος 163,4 σε ύψος, έχει πλάτος 78,1 ενώ το πάχος του το βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν είναι πάρα πολύ χοντρό είναι στα 8,9 χιλιοστά. Έρχεται στα 234 γραμμάρια βάρο ενώ από μπροστά έχει Gorilla Glass Victus αν με καλά, Victus 2. Και από πίσω επίση έχει gorilla glass Το πλαίσιο του περιμετρικά είναι αλουμίνιο. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε πολύ καλά κατασκευαστικά. Γενικότερα δεν φαίνεται να έχει κάποιο ελάττωμα ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει κάποιον από το να το πάρει. Έρχεται με IP68, άρα λοιπόν εδώ πέρα πάμε 1,5 μέτρο βάθος μέχρι 30 λεπτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί το είδαμε και πριν, το πενάκι που έχει εδώ πέρα, το οποίο μπαίνει και βγαίνει, δημιουργεί ένα κενό. Είναι αδιάβροχο ακόμα και σε αυτό. Αυτό είναι τρομερό. Εμένα πάντα με εντυπωσιάζουν τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά και θεωρώ ότι είναι εκπληκτικά. Όσον αφορά λοιπόν την οθόνη, είναι 6,8, είναι Dynamic AMOLED, το 2 επί. Τώρα αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την με το ότι είναι το επόμενο εξελικτικά μοντέλο τη ε, οθόνη, στα 120 Hz. Το συγκεκριμένο βέβαια είναι dynamic όσον αφορά την ανάλυση, για να μπορούμε να βλέπουμε περιεχόμενο και να αλλάζει ταυτόχρονα και το συγκεκριμένο εφόσον είναι στατικό, εφόσον είναι παιχνίδια, εφόσον είναι κάποιο βίντεο, για να μπορεί αυτό να παίζει. Έρχεται με HDR10. Αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο, γιατί ούτως ή άλλως το HDR10, το έχει ε, ε, φτιάξει η Samsung. Έρχεται επίση με 1750 nits φωτεινότητα το οποίο είναι το, το πικ της φωτεινότητας, ενώ το γενικότερο φω, ε, φως, η γενικότερη ένταση φωτός το οποίο βγάζει είναι στα 1200 nit. Η ανάλυση της οθόνης, αυτή είναι η 6,8 inches οθόνη, είναι στα 1440 επί ενώ έρχεται με 501 ppi, αυτή είναι η πυκνότητα των pixel που είναι πάνω στην οθόνη. Μια μεγάλη διαφοροποίηση που έχει κάνει η Samsung φέτο είναι ότι έχουμε σαν βάση τα 256 GB χωρητικότητας και μετά πάμε 512 ή 1 테era. Η 1 τερα η ανάμεσα στα τρία είναι ότι τα 256 έχουν RAM στα 8 GB ενώ το 512 και το 1 τέρα έχουν RAM στα 12. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι τα 512, είναι με τη δωρεάν αναβάθμιση διπλασιασμό, δηλαδή που έκανε η Samsung όταν προπαραγγέλνει στο κινητό. Άρα μιλάμε και για 12 RAM, ε, για 12 GB RAM. Έρχεται με Android 13 out of the box, ενώ επίσης επάνω φοράει το One UI 5.1, που είναι το skin το οποίο περνάει από πάνω στο Android η Samsung. Ενώ όσον αφορά την μπαταρία, έρχεται με 5000 mAh και η φόρτιση αυτή τη μπαταρία δηλαδή μπορεί να γίνει ενσύρματα στα 45W φυσικά χρειαζόμαστε τον αντίστοιχο φορτιστή για να μπορέσει να συμβεί το συγκεκριμένο. Υποστηρίζει Power Delivery 3, ενώ επίσης υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση. Κάνει Qi Charging, αυτό είναι το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει. Εδώ φορτίζει στα 15W, ενώ μπορεί να φορτίσει και αντίστροφα στα 4,5W. Έρχεται με δακτυλικό αναγνώστη, ο οποίο είναι κάπου εδώ πέρα δακτυλικό δαχτυλικό Ο συγκεκριμένο, ωστόσο, είναι ultrasonic αναγνώστη. Δεν είναι ο αναγνώστη που διαβάζει με φω. Άρα, δηλαδή, όταν το έχουμε σε κάποιο σκοτεινό περιβάλλον, δεν θα εκπέμψει αυτήν την τόσο έντονη φωτεινότητα τύπου μα τυφλώνει για να μπορέσει να διαβάσει το συγκεκριμένο. Έρχεται με NFC, έρχεται με ultra, band, ultra wide band support. Έρχεται επίση με USB-C 3.2. Το συγκεκριμένο υποστηρίζει και on the go, δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο ή κάποια άλλη συσκευή. Ενώ όσον αφορά το stylus, αυτό δηλαδή που είδαμε προηγουμένω, να το βγάλω κιόλα. Έρχεται με ευαισθησία πατήματο, τώρα δεν ξέρω πώ ακριβώ λέγεται. 4096, νομίζω αυτά λέγονται επίπεδα πίεση, νομίζω έτσι λέγονται. Και όσον αφορά την καθυστέρηση για να μπορέσει να επικοινωνήσει το stylus με το κινητό, αυτό είναι στα 2,8 μιλισεκόντ. Υποστηρίζει επίσης Samsung Pay, το συγκεκριμένο είναι Visa και Mastercard Verified, καθώς επίσης έρχεται με στέρεο ηχεία, στέρεο ηχεία βέβαια εννοούμε το από κάτω και το από πάνω. Και έχει επίσης και μια δυνατότητα αναλόγω του πώ το κρατάμε να μπορεί να καταλαβαίνει το πώ πρέπει να βγαίνει ο ήχο με την έννοια ότι όταν γυρνάμε το κινητό και το κρατάμε έτσι, αυτό εδώ γίνεται ξαφνικά το αριστερό μα και αυτό από εδώ πέρα γίνεται το δεξί. Ενώ επίση υποστηρίζει και Dolby Atmos. Στην οθόνη έχουν εφαρμόσει μια τεχνολογία την οποία η Samsung ονομάζει Vision Booster και το συγκεκριμένο αναλύει το περιεχόμενο το οποίο παίζει πάνω στην οθόνη, όπω επίση αναλύει το φω το οποίο χτυπάει την οθόνη εκείνη τη στιγμή και αντίστοιχα αλλάζει την, ε, την οθόνη, την φωτεινότητα, γενικότερα αλλάζει τα πάντα για να μπορούν να τονίζονται τα σκοτεινά ή τα φωτεινά σημεία αντίστοιχα ώστε να έχουμε μια πιο σωστή απεικόνιση. Βέβαια, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πως όταν είμαστε στον ήλιο δεν μπορούμε να έχουμε την τέλεια απεικόνηση, δηλαδή δεν είναι η στιγμή που θα πούμε «Α, ωραία, θα κάτσω να επεξεργαστώ μια φωτογραφία ή θα κάτσω να φτιάξω κάτι το οποίο χρειάζεται ε, σωστή εικόνα και σωστή επεξεργασία για να μπορεί να αποτυπωθεί σωστά». Έρχεται με διπλή κάρτα SIM, όπως επίσης έρχεται με eSIM, εδώ πέρα έχουμε ε, διπλή κάρτα SIM standby, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε δύο κάρτες SIM, συν την eSIM να παίζουν τρεις κάρτες, δύο θα παίζουν μόνο. Ενώ όσον αφορά στο πλαίσιο τη υπόλοιπη συνδεσιμότητα, έρχεται με Wi-Fi μέχρι και 6, έρχεται με Bluetooth 5.3, έρχεται με GPS, GLONASS, BDS, Galileo, το NFC το είπαμε, το USB σε 3.2 επίση το αναφέραμε και φυσικά περνάμε στο αποκορύφωμα του συγκεκριμένου κινητού. Αυτό είναι οι κάμερε του. Από μπροστά έχουμε μια κάμερα η οποία είναι στα 12 MP, ενώ από πίσω έχουμε 4 κάμερε σύντου αισθητήρε. Αυτή είναι η κάμερα που βλέπετε να σα δείχνω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι. Ο υπερβρυγόνιος φακός, δείτε ακριβώ πώ φαίνονται, αυτός ο φακός είναι στα 12 MP, περνάμε ακριβώς εδώ πέρα από κάτω, αυτό είναι στα 200 MP, αυτός ο φακός είναι ευρυγόνιος, ενώ εδώ πέρα αυτή είναι η κάμερα από κάτω, είναι στα 10 MP, το συγκεκριμένο είναι η κάμερα του τηλεφακού και αυτή εδώ πέρα η κάμερα, αυτός εδώ πέρα ο φακός είναι που μας βγάζει το 10 x οπτικό zoom. Ενώ αν περάσουμε σε αυτόν εδώ πέρα το μικρό το φακό, σε αυτήν εδώ πέρα τη μικρή την κάμερα, αυτήν είναι στα 10 megapixel και αυτήν μα βγάζει το 3 x οπτικό zoom. Οι τρει από τι τέσσερι κάμερε έχουν οπτική σταθεροποίηση εικόνα. Ο υπεριβριγόνιο φακό, η υπεριβριγόνια κάμερα είναι η μοναδική που δεν έχει οπτική σταθεροποίηση εικόνα αλλά έχει ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνα. Όσον αφορά το βίντεο το συγκεκριμένο, η μπροστινή κάμερα μπορεί να τραβήξει 4K στα 30 και 60 frames per second, αυτό είναι το μέγιστο, ενώ αντίστοιχα μπορεί να τραβήξει και βίντεο σε Full HD και εδώ πέρα παίζει με 30 και 60 frames per second. Όσον αφορά λοιπόν τις πίσω τις κάμερες, πάμε επίσης σε 4K 30 και 60 frames, αντίστοιχα παίζουμε και σε Full HD, τραβάει σε HDR10+, Τραβάει με στερεοφωνικό ήχο, ενώ επίση μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο και 8K στα 24 ή στα 30 frames per second. Το συγκεκριμένο, το 8K δηλαδή, θα το δοκιμάσουμε ούτω ή άλλω, γιατί με το συγκεκριμένο το κινητό, πριν το δώσω στη φίλη μου για να το χρησιμοποιήσει η ίδια, θα το χρησιμοποιήσω εγώ για μερικέ ημέρε. Και με αυτό θα τραβήξουμε κάποια βίντεο για να δούμε ακριβώ πώ φαίνεται η εικόνα, αν είναι αρκετά λεπτομερή, γιατί. Ε, θα το τραβήξω, θα προσπαθήσω να το τραβήξω και εγώ σε εξωτερικό χώρο για να έχουμε ίσως λίγο καλύτερο φως, αλλά να πιάνουμε λίγο και το υπόλοιπο περιβάλλον. Κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να πω πριν τελειώσουμε με αυτό το βίντεο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας τα έχω αναφέρει όλα και προσπάθησα να μην ε, μακρηγορήσω για να μην είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο. Ο ήχος τον οποίο βγάζει το συγκεκριμένο το κινητό και σας το λέω και το επισημαίνω γιατί εγώ προσωπικά επειδή έχω το Huawei Mate 50 Pro μπορώ να πω ότι το κινητό αυτό, όπως επίσης και το iPhone 14 Pro, βγάζουν από τους καλύτερους ήχους. Αυτό λοιπόν ήρθε και προσθέθηκε μέσα στην κατηγορία των συγκεκριμένων κινητών, τα οποία βγάζουν όντω εκπληκτικό ήχο, είναι αρκετά δυνατό, είναι αρκετά καθαρός ο ήχος και σε σχέση με το μέγεθος των ηχείων των συγκεκριμένων τα οποία αναπαράγουν τον ήχο, μπορώ να πω ότι είναι και αρκετά λεπτομερής. Πάντα για το μέγεθος των ηχείων και σε μπάσο και σε φωνέ και στα πάντα. Γενικότερα είναι ένα κινητό το οποίο και το λέω με... έχοντα γνώση αυτού που αναφέρω, γενικότερα εγώ να ξέρετε ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν υποστηρίζει ποτέ τη Samsung. Θεωρώ ότι είναι ε, μια εκπληκτική εταιρεία, αλλά στα κινητά τη είναι για πέταμα. Αυτό είναι το μόνο κινητό το οποίο εγώ προσωπικά, σαν γρηγόρη, θα μπορούσα να γυρίσω και να πω σε κάποιον, πάρτω με κλειστά. Τα μάτια. Είναι απίθανο, η αίσθησή του στο χέρι τόση ώρα που το πιάνω και σα το δείχνω είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι επειδή η οθόνη του είναι στι 6,8 ίντσε, για κάποιον μπορεί να είναι μεγάλο. Και θα σα το βάλω δίπλα-δίπλα με αυτό για να το δείτε τι διαφορά έχει σε μέγεθο. Λοιπόν, νομίζω αυτό είναι στι 6,7 ίντσε, δεν το θυμάμαι ακριβώ. Δείτε το πώ φαίνεται. Μισό να το κρατάω για να είναι εδώ. Δείτε το λοιπόν πώς φαίνεται στο πλάι και δείτε πώς είναι η διαφορά τους. Δείτε το από εδώ επίσης και δείτε το και στο πλάι. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα τα κινητά περίπου είναι η ίδια η διαφορά τους είναι πόσο 3 χιλιοστά 4 δεν έχει μεγάλη διαφοροποίηση. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία το τζάμι από πίσω καταρχάς γλιστράει πάρα πολύ okay, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και κάτι ακόμα πάρα πολύ θετικό, επειδή το, το, το πήραξα στο, στο, κινητό του φίλου μου, ο οποίο το έχει πάρει ήδη, είναι αυτό που είχαν πει κάποια στιγμή για τη Samsung, ότι ξεκίνησε και επιτρέπει να διαγράφει εφαρμογέ του, του συστήματο, αλλά όχι απαραίτητε εφαρμογέ που χωρί αυτέ δεν λειτουργεί. Τι υπόλοιπε εφαρμογέ που εγκαθιστούν οι υπόλοιπε εταιρείε επιπρόσθετα. Αυτό όντω το κάνει. Μπορεί να διαγράψει πάρα πολλέ εφαρμογέ, οι οποίε για κάποιον που δεν τι χρησιμοποιεί θεωρητικά είναι άχρηστε, Άρα λοιπόν, συγκεκριμένο κινητό από μένα είναι ναι, όσοι το θέλετε και δεν το έχετε πάρει ήδη και το σκέφτεστε να το πάρετε και μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα να πάτε να το κάνετε, είναι μια πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλή επιλογή και σας το λέω εγώ που γενικότερα είμαι Huawei fan, αλλά αυτό είναι απίθανο. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από το Samsung Galaxy S23 Ultra, είμαι ο Γκρικ τη Καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει. Για τι επόμενε 2-3-4 ημέρε θα το έχω στα χέρια μου και θα το δουλεύω λίγο όσο μπορώ για να το δω και να το μάθω κι εγώ όσο μπορώ να το, να το, μάθω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να με ρωτήσετε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε να περνάτε καλά, να είστε καλά, σας χαιρετώ, γεια σας!